και πολλά. Στο σημερινό πολυνομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, περιλαμβάνονται τρεις μεγάλες θεσμικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το κτηματολόγιο, η λατομική νομοθεσία με σημεία και της μεταλλευτικής και το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συγκεκριμένα σε καθένα από αυτά και να αποφύγω το εύκολο δίλημα του πολιτικού σχολιασμού της συζήτησης σήμερα. Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας σε συνδυασμό με την εκπόνηση των δασικών χαρτών γνωρίζετε ότι αποτελεί για την κυβέρνησή μας ένα κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο. Και αυτό γιατί έτσι διασφαλίζει διασφάλεια δικαίου, οι επενδύσεις, η ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των πολιτών και η ακίνητη περιουσία τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό συστήνεται το ενιαίος φορέας, το ελληνικό κτηματολόγιο, όπως ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ανώνυμη εταιρεία που υπάρχει σήμερα θα ενσωματωθεί στο νέο οργανισμό, όπως επίσης και τα εφιστάμενα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλάκια, και έτσι θα έχουμε μία στρατηγική, ένα συντονισμό, ένα σύστημα και θα ολοκληρώσουμε την κτηματογράφηση της ελληνικής επικράτειας μέχρι το 2020. Κάτι που ούτε θεσμικά ούτε επιχειρησιακά κατόρθωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η μεταρρύθμιση αυτή θεσπίζει ένα ορθολογικό και ενιαίο τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, δημιουργεί ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτηση του πολίτη, ενιαίο κώδικα αμοιβών και πληρωμών, εξυπηρέτηση του πολίτη και με απομακρυσμένες συναλλαγές και δίνει τη δυνατότητα να μεταβεί το σύστημα στο καθεστώς του κτηματολογίου μέσα από μια αποκεντρωμένη δομή. Και η τελική δομή και ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης, με σύμβουλο βέβαια και την Παγκόσμια Τράπεζα, και έχει εξασφαλίσει πλήρως την αρχή της δημοσιότητας και κατοχυρώνει την ασφάλεια των συναλλαγών. Ταυτόχρονα, αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει μέσα και ο οργανισμός και ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα, έτσι ώστε να έχουμε ορθή νομοθέτηση, χωρίς υπουργικές αποφάσεις που μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα με όλα τα επιχειρησιακά εργαλεία. Ποιος είναι ο τίτλος αυτής της αλλαγής? Από την σκοτεινή καθυστέρηση και την μη εφαρμογή νόμων τουλάχιστον των 98, που περιλάμβαναν την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλάκιων στα ολοκληρωμένα περιοχές που ολοκληρώνουν το κτηματολόγιο, με πολλές συζητήσεις για κατασπατάληση πόρων, οδηγούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ευρωπαϊκό, σύγχρονο, διαφανές, εύχρηστο και πάνω απ' όλα δημόσιο εργαλείο για την περιουσία και των πολιτών και του δημοσίου. Και αυτό δεν το επιδιώξατε, δεν το κάνατε και ταυτόχρονα δεν το καταφέρατε. Το ελληνικό κτηματολόγιο διαρθρώνεται σε μια κεντρική υπηρεσία με περιφερειακές υπηρεσίες, ενώ εξασφαλίζεται και η λειτουργία παραρτήματος της κεντρικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκη στο άρθρο 12, 17 κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα που έχουν μια προθεσμία 24 μηνών για να γίνει όλη αυτή η μετάβαση. Σε τι φορέα? Σε ένα φορέα δημοσίου δικαίου. Ένα φορέα δημοσίου δικαίου που παρέχεται από δοτικές υπηρεσίες στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και αυτό γιατί η καταχώρηση των δικαιωμάτων των πολιτών είναι δημόσια εξουσία και πρέπει να ασκείται από το δημόσιο, ενώ τα δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία επίσης εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να είναι δημοσίου δικαίου. Το ελληνικό κτηματολόγιο διενεργεί την κτηματογράφηση και το εθνικό κτηματολόγιο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών σε όσες περιοχές δεν έχουν ακόμα κάνει έναρξη της λειτουργίας του εθνικού κτηματολογίου. Αυτό περιλαμβανόταν από το 1998 στην νομοθεσία. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται τώρα είναι γιατί έγινε αρκετή πασαρέλα για το κτηματολόγιο. Γιατί δεν το είχατε υλοποιήσει? Εκεί που υλοποιήθηκε το κτηματολόγιο, γιατί δεν μεταβιβάσατε τις διαδικασίες των υποθηκοφυλακίων που υπήρχαν το 98 νομοθετημένα? Γιατί ρωτήστε ποια είναι η αλλαγή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει. Και υλοποιεί το κτηματολόγιο και ενοποιεί τις διαδικασίες για να μην έχει τον πολίτη σε περιττές διαδικασίες, σε κόστη και σε γραφειοκρατίες υποκείμενου. Προβλέπεται βέβαια ταυτόχρονα η διαχείριση των βάσεων δεδομένων του ελληνικού κτηματολογίου και ταυτόχρονα βεβαίως η απόλυτη ψηφιοποίηση όλων των εργαλείων. Και εδώ ίσως πρέπει να απαντήσω στον κύριο Δήμα που έκανε ένα εφιολόγημα για το ποιος πήρε το φλουρί στην πίτα. Μεταφράσετε λοιπόν αυτά που υπόθηκαν. Δεν υπόθηκε ποιο Υπουργείο θα ψηφιοποιηθεί. Υπόθηκε ποιο Υπουργείο θα ψηφιοποιηθεί πρώτο. Και ξέρετε ποιο είναι το αυθόρμητο συμπέρασμα της ελληνικής κοινωνίας? Ότι 25 χρόνια κοινωνία της πληροφορίας με τις δικές σας κυβερνήσεις δεν κατόρθωσε να ψηφιοποιήσει κανένα. Αυτό είναι το λιμά σας, κύριε Δήμα. Και τώρα θα ψηφιοποιηθούν όλα με πρώτο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η βασική στόχη είναι ο εξυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας και όχι σε ονομαστική βάση, η ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρησης μέσω της άσκησης ενιαίας εποπτείας, οι υπηρεσίες καταχώρησης με διάφορο και αποτελεσματικό τρόπο και η εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Και βέβαια, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα τη μεγάλη καθυστέρηση διαδικασία χρηματογράφηση, γιατί πρέπει να το πούμε και για όσου ασκήσαν διοίκηση στο κομμάτι αυτό. Το κτηματολόγιο αποτελεί μια σύγχρονη πίθο των Δαναΐδων. Και αναρωτιόμαστε γιατί τόση καθυστέρηση και τόσοι πόροι που επενδύθηκαν δεν κατέληξαν κάπου. Εμείς δημιουργούμε τις κατάλληλες εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές που επιτρέπουν τη βαθμισμένη διάθεση κτηματολογικών στοιχείων. Προχωράμε στην ψηφιοποίηση με αποτελεσματικό μηχανισμό διόρθωσης εγγραφών. Κωδικοποιούμε τα τέλη και απλοποιούμε την ίσπραξη με μειωμένη γραφειοκρατία και μέσω, αν θέλετε, ηλεκτρονικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών πληρωμών και με νέα εφαρμογή των διατάξεων. Μας κατηγόρησαν ο κύριος Δήμας πάλι για προχειρότητα και ιδεοληψία. Έψαξα να βρω πώς η ψηφιοποίηση και η οργάνωση του κτηματολογίου που καθυστερούσε χρόνια είναι αποσπασματικότητα. Δεν το βρήκα. Βρήκα την ιδεοληψία όμως που μας χρεώνεται. Σας πειράζει πάρα πολύ που έγινε δημοσίου δικαίου. Το καταλάβαμε. Μάλλον θέλετε να είναι εταιρεία και να πουλιέται. Δεν σας κάνουμε αυτή τη χάρη. Κατοχυρώνουμε το δημόσιο χαρακτήρα του κτηματολογίου και δεν μπορείτε, κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το δημόσιο χαρακτήρα. Αν αυτό είναι ιδεοληψία, αποδεχόμαστε την κατηγορία. Το κάνουμε από επιλογή να έχει δημόσιο χαρακτήρα η λειτουργία αυτή. Όμως υπάρχει ζήτημα εργασίας. Οι θέσεις εργασίας λοιπόν και στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλάκια εξασφαλίζονται. Εξασφαλίζονται απόλυτα και εξασφαλίζονται ακόμα και για τους υπαλλήλους των άμεστων υποθηκοφυλακίων που περνάνε σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου. Ενώ ταυτόχρονα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μεταταχθούν και στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων. Και βέβαια, αφέθηκε να εννοηθεί από τον κύριο Γεωργιάδη, Εταιρεία Κεντρών, ότι υπάρχει μια δόλη αύξηση του δημόσιου τομέα. Θέλω λοιπόν να πληροφορήσω τον κύριο Γεωργιάδη ότι ο ιδιωτικός τομέας θα παρακαλούσε να υπάρχει μια τέτοια δημόσια επένδυση σε τέτοιες θέσεις εργασίας. Γιατί αυτές τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο δυναμώνουν τον ιδιωτικό τομέα. Κάνουν ξεκάθαρες επενδύσεις, ξεκάθαρες τις συναλλαγές, καλύτερη την εμπορική λειτουργία και στο real estate και ταυτόχρονα δημιουργούν ανάπτυξη. Αλλά δεν θέλατε να επενδύσετε ποτέ σε ένα τέτοιο δημόσιο τομέα. Γιατί δεν θέλατε να υπάρχουν τέτοιες σχέσεις ξεκάθαρες ακόμα και στην ιδιοκτησία. Γιατί θέλατε απλά δάνεια μέρα στους κολλητούς και πιθανά κουμπάρους να παίζουν παιχνίδια και εισπρακτικές εταιρείες δικών σας παιδιών. Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει με ξεκάθαρο τρόπο και με διάφορα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς λοιπόν εξασφαλίζουμε την εργασία, δεν δημιουργούμε με κανένα δόλιο τρόπο, αν θέλετε, εργασία επιπλέον. Και βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσω και τι έχει γίνει όσον αφορά τους συντελεστές. Παραλάβαμε το 20,5% σε περιοχές με κτηματογράφηση των δικαιωμάτων. Σήμερα έχει κτηματογραφηθεί μετά από 3 χρόνια το 29,2%. Και ταυτόχρονα έχει υπογραφεί από το Δεκέμβριο, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για το κτήμα 16 που εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση όλου του κτηματολογίου με τη δική μας κυβέρνηση και όχι με άλλες κυβερνήσεις. Και βέβαια έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ που θα προστεθεί τα 83 εκατομμύρια στα τέλη κτηματογράφησης έτσι ώστε να έχουμε ικανοποίηση και πληρωμή. Το ρώτησε και ο κύριος Νικολόπουλος και θέλω να το απαντήσω όλου του έργου αυτού. Όμως θα ήθελα να σας εισάγω στην άλγευρα των δασικών χαρτών, είναι πιο ενδιαφέρον αν θέλετε, και να κάνουμε ένα παιχνίδι αριθμών. Ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε πόσο κάνει 2 επί 40, γιατί είναι μια δουλειά του κτηματολογίου αυτή. Στο ελληνικό κτηματολόγιο λοιπόν 2 επί 40 μέχρι τώρα έκανε 0,8, ενώ 3 επί 1 κάνει 32. Να σας εξηγήσω γιατί. Δύο κόμματα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, επί 40 χρόνια καταφέραν να κυρώσουν μόλις το 0,8% των δασικών χαρτών της χώρας. 3 κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Οικολόγοι, Πράσινοι, μέσα σε 1 χρόνο κυρώσαν το 32% των δασικών χαρτών της χώρας. Αυτή είναι η δικιά μας δημιουργική λογιστική. Αυτό δεν το κάνατε, δεν το τολμήσατε να το κάνετε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, οφείλω να πω ότι η διαδικασία της εκαθάρισης, γιατί ρωτηθήκαμε γι' αυτό, θα καθυστερούσε υπέρμετρα τη μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένας μέτοχος, το ρώτησε ο κύριος Νικολόπουλος, επιλέχθηκε να γίνει αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, της μετατροπής του καθολικού διαδόχου. Ενώ επίσης για τους δικηγόρους, επειδή έγινε ερώτημα, θα ήθελα να σας πω ότι η μεταφορά σε άλλες θέσεις δεν γίνεται και γιατί δεν είναι γνωστή, αν θέλετε, πιθανά να είναι προβληματική νομικά η διαδικασία λόγω του τρόπου πρόσληψης, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι νομικοί στο κτηματολόγιο, για να έχουμε και όλη τη γνώση στο κτηματολόγιο, παραμένουν σε 12 θέσεις έμεισης εντολής. Σήμερα μόνο 3, αν γνωρίζω καλά, εξυπηρετούν την εκπροσώπηση στα δικαστήρια, αλλά 12 θα μπορούν από εδώ και μπρος και 51 μένουν σε κλάδους ΠΕ της νομικής. Άρα δεν αμφισβητείται η εργασία και έχουμε και καλή εκπροσώπηση με όλο το νομικό επιτελείο in-house, μέσα στον οργανισμό. Έχουμε ταυτόχρονα το λατομικό κώδικα.
Εδώ γίνεται μια απλοποίηση και τακτοποίηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας, η οποία έχει αρκετή απλοποίηση αλλά και υποχρεώσει στο δημόσιο, παραδείγματος χάρη συγκεκριμένο χρόνο για να απαντά, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Αναρωτιέμαι αυτοί που θέλαν να εξυπηρετήσουν μέχρι τώρα τον ιδιωτικό τομέα τάχατες. Και ήταν και τάχατες αυστηροί ή ήταν αντικρατιστές. Γιατί δεν βάζανε μέχρι τώρα χρόνο απόκρισης του δημοσίου στις μελέτες τις λατομικές. Δεν υπήρχε. Τώρα μπαίνει. Γιατί δεν είχε γίνει μια τέτοια μεταρρύθμιση τόσα χρόνια, αφού είχατε και τη γνώση και την εμπειρία και τα επιτελεία. Δεν τα βλέπω όλα αυτά να είχαν γίνει μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα υπάρχει αυστηροποίηση των κυρώσεων, επίσης δεν υπήρχε. Κώδικας κυρώσεων, μεγαλύτερα βάρη στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και στις περιβαλλοντικές παραβάσεις και εισάγεται και το πράσινο τέλος, το οποίο επίσης δεν υπήρχε. Όλα αυτά είναι αλλαγές οι οποίες γίνονται με αύξηση των αλλογικών μισθωμάτων, γιατί είναι ένας δημόσιος πόρος και πρέπει να αποδίδει δημόσιο όφελος, και αυτό το τολμούμε. Και επίσης, αν θέλετε, με ένα συνολικό εξορθολογισμό που έχει πολλές απλοποιήσεις και πιθανά κατάργηση άδειας εγκατάστασης για απλές εγκαταστάσεις στις λατομικές περιπτώσεις. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια συζήτηση αυτή επίσης 30 ετίας που δεν την έκλεισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και κλείνει τώρα. Είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που προστατεύει ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία, την εργασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, αλλά οργανώνει και τις λατομικές περιοχές που επίσης είχαν μείνει ανοργάνωτες. Και βέβαια εισάγουμε εμείς συλλογικές και της ανακύκλωσης για να μειώσουμε τις πληγές του αναγλύφου και συνδυάζουμε όλη αυτή την παρέμβαση με τον χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο με παραμετροποιημένο επιτέλους σύστημα καθορισμού προστήμων. Όχι υποκειμενισμό ούτε της πολιτικής διοίκησης. Παραμετροποίηση και για τα πρόστιμα. Στις μεταβατικές διατάξεις, εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω προς τον κύριο Καματερό ότι διατηρείται το μίσθωμα όσο έχει, το υψηλότερο δηλαδή του αναλογικού, και θα συμπληρωθεί με νομοτεχνική δυνατότητα στις επόμενες συμβάσεις να επιτυχάνεται και υψηλότερο ποσοστό του αναλογικού για στην περίπτωση των δημοτικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι μέχρι τώρα υπήρχε δυνατότητα των 40 χρόνων, ενώ τώρα δίνεται δυνατότητα σε εμάς, με την δικιά μας ρύθμιση, να είναι επιπλέον των 40 άλλες 3 δεκαετίες επέκταση σύμβασης, αν το κρίνει όμως ο ιδιοκτήτης, το κράτος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι αυτοδίκαια, γιατί μπορεί να υπάρχει μια εκτίμηση, αν θέλετε, η οποία έχει να κάνει με την απόδοση. Με την απόδοση της εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει να κρίνει ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος ή το Δημόσιο, αν πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί ή να παραπροκηρύξει τη σύμβαση, αν έχει δυνατότητα να πάρει μεγαλύτερη απόδοση. Να στερήσουμε δηλαδή δικαιώματα του Δημοσίου, γιατί άκουσα τον κύριο Καρά να ζητάει την επέκταση κατά 70 χρόνια. Τέλος, αναφέρομαι πολύ σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά ενσωματώνει και τροποποιεί το 4425 του 16 μετά την οδηγία, την νέα κοινοτική οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνει και τα παράγωγα ενέργειας, την MIFID 2, μια υποχρεωτική εφαρμογή για όλη την Ευρώπη από τις 3/1/18, που θέλω να επισημάνω ότι πέρα από τα παράγωγα τα οποία εισάγονται, δίνεται μια προτεραιότητα και στη σύζευξη με την ευρωπαϊκή και τη γείτονα αγορά, Ιταλία και Βουλγαρία κατά προτεραιότητα, την απόσπαση, αν θέλετε, του κλάδου από το ΛΑΓΙΕ, του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, με εξασφάλιση και των εργαζομένων που υπάρχουν σήμερα στο ΛΑΓΙΕ, και ταυτόχρονα, αν θέλετε, παραμένουν και όλες οι ρυθμίσεις εθνικού μονοπωλίου μέχρι το 19, αλλά και ξεκινάμε με την ηλεκτρική ενέργεια και έπεται το φυσικό αέριο. Επίσης, μια διάσταση που διαβουλεύτηκε αρκετά και τα τρία τμήματα αυτά είχαν δημόσια διαβούλευση. Καμία, αν θέλετε, διαδικασία επίγοντος δεν περιόρισε τη διαβούλευση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξασφαλίζονται με το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύο ρυθμίσεις που αξίζει να τις πούμε. Πρώτον, ότι ο Έλληνας πολίτης αποκτά ισότιμη πρόσβαση πιθανά στο αγαθό της ενέργειας, ας το πούμε έτσι, όπως ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, μέσα από αυτό το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τη διασύνδεσή τους, δεν θα έχει διαφορετική πρόσβαση ο Έλληνας πολίτης με άλλα τιμολόγια. Ενώ το δεύτερο είναι ότι ενισχύεται σημαντικά η βιομηχανία, όπου το κόστος ενέργειας είναι μεγάλος συντελεστής του κόστους παραγωγής, γιατί έτσι διαμορφώνονται οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας που μπορούν και οι ίδιες οι βιομηχανίες, προσφεύγοντας, αν θέλετε, και συμμετέχοντας στην αγορά, να δημιουργήσουν συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας πιο καλά, πιο αποδοτικά για τις βιομηχανίες. Άρα και το βιομηχανικό προϊόν και η μεταποίηση ενισχύεται. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με δύο πολιτικά σχόλια. Ο κύριος Δήμας, και το θέτω αυτό δημόσια χαιρετήμα και περιμένω οποιαδήποτε συνεδρία είμαστε μαζί να μου το απαντήσετε, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, είπε ότι υπερχρεώσαμε μέχρι και τα εγγόνια μας. Ή τα εγγόνια σας. Δεν έχει σημασία, όλων μας τα εγγόνια. Εγώ λοιπόν περιμένω από οποιοδήποτε βουλευτή κόμματος της αντιπολίτευσης να φέρει και να καταθέσει στη Βουλή οποιοδήποτε report και αιτήσια αναφορά του ΟΔΙΧ.
που να έχει γίνει αποδεκτό ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από οποιοδήποτε επίπεδο, που να αποδεικνύει ότι αυξήθηκε κατά το λεγόμενο των 100 δις το χρέος της χώρας. Θέλω να φέρετε μία δημόσια αναφορά και μία πηγή που να αποδεικνύει ότι αυξήθηκε το δημόσιο χρέος από ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είστε ψεύτες, διότι δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια πηγή, ούτε μία τέτοια αναφορά και είναι απολύτως ψευδές και επίπλαστο το επιχείρημα που χρησιμοποιείτε. Και δεύτερον, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ρωτήσατε τον κύριο Τσακαλώτο πώς του φέρετε από την πλατεία τώρα είναι σε αυτή τη θέση και διαπραγματεύεται. Θα εμπιστευτώ τον κύριο Ντάισεμπλουμ που τον αγαπάγατε κάποτε. Όταν ο κύριος Ντάισεμπλουμ δήλωσε δημόσια ότι οι κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχατε και εσείς διαπραγματεύτηκαν λανθασμένα προγράμματα εις βάρος της Ελλάδας που εξυπηρετούσαν μόνο τις ιδιωτικές τράπεζες του εξωτερικού, θέλω να σας πω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, πάλι καλά που είναι ο κύριος Τσακαλώτος και εμείς με τη θέση και όχι εσείς που διαπραγματευτήκατε λανθασμένα προγράμματα εις βάρος της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ.